εξομολογητής, ο αδελφός της ψυχής τους, ο σύντροφός τους εις την πορεία προς το Θεό, οδηγείται από σεπτούς αρχιερείς εκεί όπου ετάχθη. Βαθυτά τη συγκίνηση στο πρόσωπό του, συγκλονίζει τις ψυχές των ανθρώπων που παρακολουθούν. Κάποτε ξεφεύγουν λιγμοί, αδυναμία μπρος στη δική του δύναμη. Κάπου κοντά του, οι γέροντες γονείς του παρακολουθούν τούτο το νέο δρόμο του παιδιού τους και λένε ίσως, «Θεέ μου, κράτησε τον πάντα ψηλά». Τέλειωσε η σεπτή τελετή και όταν έμενε ακόμα το μυστήριο για το πόσο ψηλά μπορεί να ανέβει ο άνθρωπος και όταν δεν είχε σβήσει ακόμα το απόϊχο του άξι, τα σκαλιά του Άι Βασίλη δέχτηκαν πάνω τους τα βήματα εκείνου που τόσες φορές κατέβει σαν απλός ιεροκήρυξ. Του νέου Μητροπολίτου Ευχαριστίας και Σκύρου. Και τα βλέμματα όλων των ανθρώπων στράφηκαν στο πρόσωπο του Ιεράρχη. Ήταν ο ίδιος που τους ευλογούσε τώρα καθώς προχωρούσε ανάμεσα στον κλήρο και στο λαό. Μητροπολίτης πια ο πατήρ Σεραφείμ, όρθιος, ακούραστος, γαλήνιος, ευλογούσε και αποχαιρετούσε τον κόσμο αυτόν που τον αγάπησε πολύ και του ενεπιστέφθη της καρδιάς του το δρόμο. Συγκινημένος τους βλέπει να περνούν μπρος του και τους ξέρει έναν έναν. Για μια στιγμή ένα απαλό φίλημα στο κεφάλι ενός μικρού παιδιού φέρνει στο νου μας το άφεστα παιδεία.
πινακίδα με τη λέξη κύλι μας φέρνει κοντά, πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Είναι η έδρα του νέου Μητροπολίτου Καριστίας και Σπύρου. Τόπος μικρός, καθαρός και όμορφος, φέρνει στο νου τους πρώτους αιωλείς απίκους. Για μας τώρα είναι ο τόπος που καλοτυχίζουμε. Ο Μητροπολίτης του έρχεται σήμερα. Και είναι εκείνος που έχει αποδειχθεί άξιος εργάτης και Απόστολος του Θεού. Είναι αυτός ον Κύριος εξέλεξε και προώρησε για να γίνει ο ποιμενάρχης του. Και προχωρούμε στην πόλη. Κόσμος πολύ παντού στους δρόμους. Σήμερα τους φέρνουν το δεσπότη μας, τον ποιμενάρχη. Βγήκαν να τον δουν, να τον δεχτούν, να τον προεκτιμήσουν. Ο ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου. Ακολουθεί η τελετή της ενθρονήσεως. Διαπονέμω την χαμηλωμένη τιμή. Προς τους αγιείς τους πρωτατόχους μου αρχιερείς, κατελέσω εντός της εβδομάδος δια λειτουργία και μνημόσυνο υπεραναπαύσεως της ψυχής μου. Θεού εθμέν συνετή, Θεού διάφορο. Σεβασμιότατη άγιοι συνοδικοί, και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, ευσεβείς Τίμιον Πρεσβυτέριον, ευσεβείς Χριστιανοί. Την 19η Νοεμβρίου, υπεγράφει η Συμφωνία Παραδόσεως και Παραλαβής της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως. Την 24η του Αυτούμηνος, ετέθη εις φραγής του Αγίου Πνεύματος. Και σήμερα δημοσιεύονται τα συμβόλαια επισήμως και ισοδύος αναλαμβάνω υπό την πατρική εξουσία και απόλυτον ευθύνη την Θεότεν λαχούσαν η επαρχία τάφη. Στο όμορφο Μητροπολιτικό Μέγαρο ο κόσμος μπαινοβηγαίνει. Που δεν λένε να το πάρουν ακόμα απόφαση, δεν θέλουν να το πιστέψουν. Όμως, καιρός να γυρίσουμε πια.
καθένας μας μέσα του. Η ευχή μας είναι μια, να είναι άξιος το έργο που ανέλαβε ο νέος Μητροπολίτης. Γαλήνια απέραντη η θάλασσα του Αιγαίου. Μια μορφή ιεράρχη την ατενίζει ήρεμα. Σίγουρα αναλογίζεται και τις φουρτούνες της. Και όταν πάρει τα μάτια του από εκεί, θα τα ρίξει για μια στιγμή στην πόλη κοντά του και μετά στον ουρανό. Και έτσι γαλήνιος και δυνατός θα αρχίσει το έργο του. Θα νιώσει κοντά του το ουράνιο βλέμμα και θα μείνει για πάντα άξιος ο νέος Μητροπολίτης. Αξιός, αξιός.
Thank you.